λοιπόν, καλημέρα να συνεχίσουμε φίλες και φίλοι. Κοντά μας ο κύριος Μάκης Βορύδης, Υπουργός Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας. Καλή σας ημέρα, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Καλημέρα. Πώς είναι το καινούριο γραφείο? Μια χαρά. Μια χαρά, καλύτερα από το προηγούμενο. Καλύτερα, Έχει, θα έλεγε. Μεγαλύτερα περιθώρια δράσης. Μιλάτε χωροτάξη. Α, αναφέρεστε στη δραστηριότητα, γιατί κατάλαβα ότι αναφέρεστε στους χώρους μέχρι τώρα. Αλλά, λοιπόν, ναι, η δραστηριότητα, ναι, είναι, να το πω διαφορετικά, είναι αλλιώς. Δεν είναι το Υπουργείο Επικρατείας εδώ και με τα συγκεκριμένα καθήκοντα που έχω εγώ. Στην πραγματικότητα είναι καθήκοντα αναπληρώσεως του Πρωθυπουργού σε περίπτωση που κολλείεται ή έχει οποιοδήποτε ζήτημα να είναι στη Βουλή. Υπό αυτήν την έννοια, ο Υπουργός Επικρατείας δεν έχει ένα συγκεκριμένο αντικείμενο όπως ενδεχομένως έχουν άλλοι υπουργοί οι οποίοι έχουν, ας το πω, συγκεκριμένα πεδία δημόσιας πολιτικής στα οποία λειτουργούν. Αλλά ο Υπουργός Επικρατείας αποτελεί μέρος, ας το πω, του συστήματος διοικήσεως προεδρίας της κυβέρνησης με, εμπροκειμένου εγώ, με ειδικά καθήκοντα την αναπλήρωση του Πρωθυπουργού όταν αυτός κολλείεται. Άρα από ό,τι καταλαβαίνουμε, κύριε Υπουργέ, θα είστε το τρίτο μάτι του Πρωθυπουργού στο κυβερνητικό έργο. Θα είστε και ο άνθρωπος ο οποίος θα τον εκπροσωπείτε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο όταν εκείνος θα απουσιάζει. Και λένε τα πολιτικά κουτσομπολιά, και θέλουμε να μας το σχολιάσετε, ότι είστε ο άνθρωπος τον οποίο έβαλε εκεί ο Πρωθυπουργός για να παίζει ξύλο με τους Σπαρτιάτες στη Βουλή. Δηλαδή να είστε ο άνθρωπος που κοινοβουλευτικά θα είναι το ανάχωμα. Το ανάγχωμα απέναντι σε αυτό το καινούργιο πράγμα, το οποίο δεν ξέρουμε τι είναι. Είναι έτσι? Είναι σωστό αυτό? Κοιτάξτε, με τα βεβαιότητος δεν είναι έτσι. Mm-hmm. Υπό την έννοια δηλαδή ότι προφανώς η υποχρέωση που έχει όταν καλείται ο Πρωθυπουργός να συμμετάσχει σε κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Οι κοινοβουλευτικές διαδικασίες και σε ποιες συμμετέχει ο Πρωθυπουργός είναι κάτι το οποίο έχει προσδιοριστεί, καθοριστεί από τον κανονισμό της Βουλής. Άρα λοιπόν, ο Πρωθυπουργός, επειδή είναι προσιλωμένος στην κοινοβουλευτική τάξη και σέβεται απολύτως το Κοινοβούλιο, εκείνο το οποίο κάνει κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό, δηλαδή δεν δημιουργεί κόλλημα στις κοινοβουλευτικές διαδικασίες, δεν μετατρέπει το δικό του κόλλημα σε κόλλημα της κοινοβουλευτικής διαδικασίας. Η κοινοβουλευτική διαδικασία μπορεί να προχωρά και γίνεται αυτό με την εκπροσώπησή του. Με αυτή την έννοια, προφανώς, η δική μου παρουσία δεν σχετίζεται με την απάντηση σε ένα κόμμα ή σε μια κοινοβουλευτική ομάδα. Η δική μου η παρουσία συνδέεται με την συνολική παρουσία του Πρωθυπουργού στο Κοινοβούλιο. Και επειδή λίγο άκουσα και τη συζήτηση, δεν ξέρω αν μου επιτρέπετε, ναι, άκουσα και λίγο τη συζήτησή σας την προηγούμενη. Ναι, ναι. Ακούστε, το γεγονός ότι υπάρχει πολυφωνία στην αντιπολίτευση, δηλαδή ότι έχουμε πολλά κόμματα αυτή τη στιγμή τα οποία συγκροτούν την αντιπολίτευση και δεν έχουμε πράγματι, όπως ήταν σύνηθες μέχρι τώρα, μια σχετικά ισχυρή, μιλώ και σε επίπεδο κοινοβουλευτικής δύναμης, αξιωματική αντιπολίτευση, δεν σημαίνει ότι εξαφανίζει την αντιπολίτευση. Ίσα ίσα, κατά τη γνώμη μου, την αντιπολίτευση την κάνει πιο πολυφωνική, πιο πολυμορφική και υπ' αυτήν την έννοια πιο σύνθετη και πιο πολύπλοκη για την κυβέρνηση. Ναι, σύμφωνοι. Είναι καινούριος χάρτης, οχτακομματικός, πιο περίπλοκος. Σωστά. Με επιμέρους, αν θέλετε, έτσι όπως τον συνέθεσε η κρίση του ελληνικού λαού, έτσι όπως συνέθεσε αυτό το κοινοβούλιο, η σύνθεση αυτού του κοινοβουλίου λέει ότι θα ακούγονται πολλαπλές φωνές κριτικές στο έργο της κυβέρνησης και ότι αυτό, θα μου επιτρέψετε να σας πω, σε αντίθεση με αυτό το οποίο ακούγεται, δεν δημιουργεί μία μονοκρατορία της κυβέρνησης. Αντιθέτως, δημιουργεί την υποχρέωση οι κυβερνητικές δράσεις να απαντούν και να καλύπτουν πολύ περισσότερες, ας το πω, ευαισθησίες οι οποίες θα ακούγονται. Άλιστα. Μέσα στη Βουλή. Ωραία. Ορισμένες προφανώς θα απορρίπτονται. Ορισμένες θα απορρίπτονται. Δηλαδή δεν σημαίνει τώρα ότι επειδή κάποιος θα λέει κάτι από την αντιπολίτευση η κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να συμφωνήσει. Προφανώς λοιπόν θα απαντά και ενδεχομένως θα απαντά απορριπτικά αν υπάρχει διαφωνία. Αλλά εγώ περιμένω να δω και τι είδους αντιπολίτευση είναι αυτή που θα ασκηθεί από τα κόμματα της αντιπολιτεύσεως. Μάλιστα. Θα είναι μια επικοδομητική αντιπολίτευση. Θα είναι μια αντιπολίτευση με προτάσεις. Θα είναι μια αντιπολίτευση η οποία θα επισημαίνει
Αυτά θα τα δούμε, κύριε Βορύδη. Είναι θέμα ημερών. Όταν θα έρθουν τα πρώτα νομοσχέδια, αυτά έχουμε και τα πρώτα δείγματα γραφής. Εδώ υπάρχει όμως ένα ζήτημα. Θα δούμε το είδος αντιπολιτεύσεων. Έτσι. Σωστά. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Στη Βουλή υπάρχει ένα μόρφωμα το οποίο λέγεται Σπαρτιάτες, το οποίο έχει πάρει ένα ποσοστό που δεν είναι μικρό. Και το οποίο σίγουρα ενσωματώνει ένα κομμάτι θαυμαστών, πιστών οπαδών, στελεχών σίγουρα. Του Ηλία Κασιδιάρη και άλλων μελών της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα τέτοιο κομμάτι το οποίο είναι μέσα στη Βουλή παρά τις αλλαγές οι οποίες έγιναν. Η κυβέρνηση εξετάζει το σενάριο αλλαγής του εκλογικού νόμου και εν ώψη ευρωεκλογών, αλλά και εν ώψη των επόμενων εθνικών εκλογών, όποτε γίνουν αυτές, ή των μεθεπόμενων ανάλογα με την ισχύ του νόμου, έτσι ώστε να ανεβάσει το πλαφόν το οποίο απαιτείται προκειμένου ένα κόμμα να μπει στη Βουλή. Κοιτάξτε, επί του παρόντος δεν εξετάζεται κάποια αλλαγή του εκλογικού νόμου. Αυτό το σενάριο το οποίο ακούμε από το 3 στο 5% λοιπόν, λέτε επί του παρόντος δεν εξετάζεται. Εσείς προσωπικά πώς το βλέπετε? Κοιτάξτε, εγώ δεν θα ήμουν ποτέ βιαστικός και πάντως ξανά σας λέω δεν θα συνέδεα την οποιαδήποτε τροποποίηση του εκλογικού νόμου προς ιανδήποτε κατεύθυνση. Δεν θα τη συνέδεα με κάποιο συγκεκριμένο κόμμα. Για μένα όλες αυτές οι συζητήσεις οφείλουν να έχουν ένα πιο βαθύ και θεσμικό χαρακτήρα λειτουργίας του πολιτικού συστήματος, στο βαθμό που πράγματι, αλήθεια είναι αυτό, επηρεάζεται το εκλογικό σύστημα, το πολιτικό σύστημα από το εκλογικό σύστημα. Τώρα, το 5%, για να κάνουμε τώρα μια θεωρητική συζήτηση, αλλά σας ξαναλέω, δεν είναι κάτι το οποίο στην παρούσα φάση εξετάζεται. Το 5% είναι κάτι το οποίο σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες υπάρχει. Δηλαδή υπάρχει υψηλότερο πλαφόν από το δικό μας. Είναι αλήθεια αυτό. Υπάρχουν διάφορες νομοθεσίες οι οποίες έχουν το 5%. Τώρα, το αν πρέπει ή δεν πρέπει στην δικιά μας εκλογική νομοθεσία να εισαχθεί το 5% είναι κάτι που επί του παρόντος, ξαναλέω, δεν είναι κάτι που εξετάζει η κυβέρνηση. Εκτός από πολιτικός, είσαστε και ένας εξαίρετος νομικός, οπότε πάνω εκεί θα είναι η επόμενη ερώτησή μου. Μπορούν λοιπόν κάποιοι να πατήσουν νομικά πάνω στη δήλωση την οποία έκανε ο πρόεδρος των Σπαρτιατών, ο κύριος Τίγκας, ο οποίος βγήκε το βράδυ των εκλογών και είπε ξεκάθαρα ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης ήταν το καύσιμο το οποίο έθεσε αυτό το κόμμα και έδωσε αυτό το τελικό αποτέλεσμα? Να πατήσει κάποιος και να ζητήσει να ακυρωθεί αυτό το κόμμα ή να έχει κάποιες επιπτώσεις? Μπορεί νομικά στέκεται αυτό, το να δούμε κάποιες τέτοιες διαδικασίες? Κοιτάξτε, θέλω να ξεκαθαρίσω το εξής. Πρώτον, οι υφιστάμενες διατάξεις, αυτές δηλαδή τις οποίες ψηφίσαμε, είναι διατάξεις οι οποίες λειτουργήσαν. Αυτές οι διατάξεις όμως εξήγησα όταν ψηφίζονταν στη Βουλή, το εξήγησα και στο δημόσιο μετά διάλογο εν συνεχεία. Μου δόθηκε η ευκαιρία να το επισημάνω ξανά και στην παρούσα φάση, αν θέλετε, που είμαστε μετά τα αποτελέσματα των εκλογών. Οι διατάξεις αυτές ως στόχο είχαν να αποτρέψουν ανθρώπους που έχουν καταδικαστεί για ηγεσία σε εγκληματική οργάνωση να υποδίονται τους πολιτικούς αρχηγούς, τους διευθύνονται στα κόμματα. Επομένως, αυτή ήταν η στόχευση της διατάξεως. Ποτέ η στόχευση της διατάξεως δεν ήταν να αποκλείσει κόμματα ανεξαρτήτως με το πόσο απεχθές μπορεί να είναι το ιδεολογικό τους περιεχόμενο. Αυτό ήταν μια συζήτηση η οποία έγινε στη Βουλή επί Μακρόν και ήταν απολύτως σαφής και η θέση της κυβέρνησης. Το γεγονός όμως, κύριε Βορύδη, ότι αυτά τα κόμματα μπήκαν τελικά στη Βουλή, αποκαλύπτει κάποιες μικρές αδυναμίες που μπορεί να υπήρξαν το προηγούμενο διάστημα, ναι, και να είχαμε αυτό το τελικό αποτέλεσμα? Ενδεχομένως πάλι δεν ξέρω αν γίνομαι σαφής, να το ξαναεπισημάνω για πολλωστή φορά. Ο στόχος των διατάξεων αυτών ουδέποτε υπήρξε να αποτρέψει, να απαγορεύσει ή να αποκλείσει κόμματα ανεξαρτήτως του πόσο απεχθές μπορεί να είναι το ιδεολογικό τους περιεχόμενο. Δεν ξέρω πόσο σαφέστερο μπορώ να το κάνω. Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτή η διάταξη δεν στόχευε στο να αποκλείσει ένα κόμμα, έστω, για να πω την απεχθέστερη μορφή ιδεολογίας, με ναζιστική ιδεολογία. Δεν ήθελε να κάνει αυτό. Και γιατί δεν ήθελε να το κάνει αυτό? Διότι η συζήτηση εντός της Βουλής πρωτοσταντούντων των κομμάτων της αριστεράς έλεγαν ότι δεν θέλουν να πάμε σε μια δικαστική κρίση των προγραμμάτων και της ιδεολογικής ταυτότητας των κομμάτων. Δεν θέλανε τα κόμματα στη Βουλή να δώσουν αυτή τη δυνατότητα στο δικαστικό σώμα. Άρα λοιπόν τι είναι εκείνο που περιοριζόταν η διάταξη? Άνθρωποι οι οποίοι είναι καταδικασμένοι για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, αυτοί να μην μπορούν να συμμετέχουν ή να υποδίονται τους πολιτικούς αρχηγούς. Το πέτυχε αυτό η διάταξη?
Το πέτυχε. Είναι εκτός, ναι. Γιατί το πέτυχε. Σωστά. Τώρα, μπορεί όμως να υπάρξει ένα κόμμα το οποίο να πει ότι εγώ εμπνέομαι από τον Χ. Μπορεί να μην είναι ή να είναι, δεν ξέρω τώρα, αυτό είναι μια συζήτηση. Ή να είναι στην ηγεσία. Μπορεί να το πει αυτό και να συμμετέχει. Μπορεί. Γιατί? Διότι εκεί εμπίπτουμε σε αυτό που σας είπα προηγουμένως. Ότι... Δηλαδή τι, ότι ανεξαρτήτως του πόσο απεχθής είναι η ιδεολογία ενός κόμματος, οι διατάξεις αυτές δεν μπορούν να τις σταματήσουν. Εγώ το ρώτησα αυτό γιατί κάποιοι θεωρούν ότι μέσω των Σπαρτιατών μπορούσε... ο Ηλίας Καστιδιάρης μπήκε στη Βουλή. Γι' αυτό το ρώτησα πριν. Κάποιοι θεωρούν. Μπορούσε. Πολύ καλά κάνετε και το ρωτάτε και χαίρομαι για να διευκρινιστούν αυτά. Σωστά. Διότι δημιουργείται πράγματι σε ένα αρκετά ευαίσθητο και σύνθετο και περίπλοκο νομικό και συνταγματικό πεδίο. Είναι κάτι το οποίο όμως πρέπει να διευκρινιστεί. Τώρα, θα μπορούσε ο Άριος Πάγος με την συγκεκριμένη δήλωση του συγκεκριμένου κόμματος στην συγκεκριμένη στιγμή της ανακηρύξεως να αποτρέψει την ανακήρυξη? Απάντηση: όχι. Σωστά δηλαδή ανακήρυξε ο Άριος Πάγος? Απάντηση: με τα δεδομένα που είχε υπόψη του ο Άριος Πάγος εκείνη τη στιγμή, σωστά έκρινε. Γιατί τη χρονική στιγμή της ανακηρύξεως το συγκεκριμένο κόμμα δεν εμφανιζόταν καθιονδήποτε τρόπο να έχει οποιαδήποτε σχέση με τον συγκεκριμένο. Τα νέα δεδομένα επηρεάζουν την ορθότητα της απόφασης. Τα νέα δεδομένα, δηλαδή ποια είναι τα νέα δεδομένα? Η δήλωση που έκανε ο αρχηγός του κόμματος, ο πρόεδρος του κόμματος, δεν ξέρω τι έχουν, ο οποίος ευχαρίστησε τον κατάδικο αυτόν για την συμπαράστασή του και τη στήριξή του, γεννούν ζητήματα. Η απάντηση λοιπόν είναι ότι εδώ το νομικό περιβάλλον είναι ότι εντός 15 ημερών από την ανακήρυξη των συνδυασμών θα πρέπει ο κάθε πολίτης, έχει δικαίωμα, να υποβάλει ένσταση για το αποτέλεσμα το συγκεκριμένο που θα κριθεί από το εκλογοδικείο, από το ανώτατο ειδικό δικαστήριο. Ωραία. Εδώ λοιπόν τώρα, το αν θα το πράξουν αυτό πολίτες. Η κυβέρνηση θα το κάνει αυτό, γιατί αυτό μπορεί να το κάνουν πολίτες, μπορεί να το κάνω εγώ. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήδη δήλωσε ότι δεν θα το κάνει. Εμείς είμαστε σε μια φάση που αξιολογούμε και παρακολουθούμε δεδομένα. Επομένως, να το πω διαφορετικά, καταλαβαίνουμε ότι τρέχει προθεσμία. Προφαντώς, εντός της αμέσως επομένης προθεσμίας, θα διαμορφώσουμε την άποψή μας ως προς αυτό. Άρα, δεν είναι μόνο ο κοινοβουλευτισμός ο οποίος θα αντιμετωπίσει τα ζητήματα. Ενδεχομένως, σκέφτεστε να αντιμετωπίσετε, να θέσετε ξανά, να επαναφέρετε αυτό το θέμα στην κρίση του εκλογοδικείου αυτή τη φορά. Εμείς, επαναλαμβάνω, σας είπα ότι αυτή τη στιγμή αξιολογούμε δεδομένα. Αξιολογείτε. Θα δούμε. Ωραία, εντάξει, okay, καταλάβαμε. Αλλά λοιπόν, εκείνο, το οποίο θα πρέπει να, εκείνο το οποίο, αν μου επιτρέψετε, θα πρέπει να προκύπτει εδώ είναι το κατά πόσον αυτού του τύπου οι δηλώσεις φανερώνουν και κεκριμένη ηγεσία, κρυφή ηγεσία του καταδίκου στο συγκεκριμένο κόμμα. Θες τα τούμπαρε κιόλας λίγο αρχηγός τους. Εντάξει, θα τα δούμε τώρα. Πείτε μας λιγάκι, επειδή είστε και ο άνθρωπος από τον οποίο τα χέρια περνούν τα περισσότερα προς προετοιμασία, έτσι, νομοσχέδια. Καταρχήν θέλω να μας πείτε το εξής. Υπάρχει σενάριο νέων παροχών το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, το οποίο θα βασίζεται στο γεγονός και στη σκέψη ότι η οικονομία περνάει, πάει καλά, η ανάπτυξη είναι μεγαλύτερη από αυτή η οποία υπολογίζεται, τα έσοδα πάνε καλύτερα και άρα υπάρχει το περιθώριο για νέα μέτρα στήριξης? Υπάρχει τέτοιο σενάριο, κύριε Βορύδη? Ωραία. Λίγο να διευκρινίσω τις αρμοδιότητες. Εδώ να ξέρουμε ότι την ευθύνη για την προετοιμασία, την νομοθετική από πλευράς Προεδρίας Κυβερνήσεως, την έχει ο κύριος Παπασταύρου, σε συνεργασία βεβαίως, στενή, με τη Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων, στην οποία είναι ο εξαίρετος κύριος Κουτνατζής. Λοιπόν, άρα αυτοί οι δύο, λαμπροί νομικοί και οι δύο, έχουν την προετοιμασία των θεμάτων αυτών. Εγώ επαναλαμβάνω, το κομικό το κομμάτι είναι το κομμάτι της κοινοβουλευτικής εκπροσωπήσεως. Λοιπόν, με ρωτήσετε. Επειδή όμως φεύγοντας από εμάς θα πάτε στον πρωινό καφέ του Μαξίμου, σας ρωτάμε αυτό. Αν υπάρχει περιθώριο ή σκέψεις για νέα μέτρα στήριξης. Ακούστε, αυτή τη στιγμή εκείνο το οποίο ξέρω ότι δουλεύει η κυβέρνηση και ξέρω ότι δουλεύει το οικονομικό επιτελείο είναι ένα πρώτο νομοσχέδιο, το οποίο θα είναι και το πρώτο νομοσχέδιο της κυβερνήσεως, που θα περιλαμβάνει μία σειρά από μέτρα τα οποία θα ουσιαστικά υλοποιούν ένα τμήμα των προεκλογικών δεσμεύσεων της Νέας Δημοκρατίας σε επίπεδο οικονομικό. Τώρα, αυτά προφανώς είναι μέτρα ήδη κοστολογημένα. Εσείς με ρωτάτε αν στο μέλλον
οι ρυθμοί ανάπτυξης είναι μεγαλύτεροι ή αν υπεραποδώσουν τα έσοδα. Όχι, λέω εάν τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν τώρα πρώτο και αν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος. Εάν λοιπόν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, να υπάρξουν πρόσθετες παροχές και πρόσθετα μέτρα και πρόσθετες ελαφρύνσεις. Λέω, εάν τα δεδομένα του πρώτου εξαμήνου δημιουργούν αυτήν την εικόνα. Την εικόνα ότι υπάρχει δυνατότητα να πάμε σε κάτι παραπάνω. Όπως ξέρετε όμως εμείς πάντοτε για να καταλήξουμε στο αν υπετίθησαν οι δημοσιονομικοί στόχοι θα κοιτάξουμε το σύνολο του έτους και επίσης όπως ξέρετε εκείνο που κρίνει τελικώς και κουμπώνει τα δημοσιονομικά μεγέθη είναι το πρώτο τρίμηνο, το πρώτο τετράμηνο εκεί περίπου γίνεται το κούμπομα και από την Ελστάτ αλλά και από τις δημοσιονομικές υπηρεσίες ευρύτερα. Των μέτρων αυτών, άρα μιλάμε για το πρώτο τρίμηνο του 24, είναι αυτή η συζήτηση. Και μετά. Η απάντηση όμως γενικά που μπορώ να σας δώσω σε αυτό, η απάντηση που μπορώ να σας δώσω σε αυτό, είναι ότι εμείς έχουμε αποδείξει ότι όταν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, επιστρέφουμε κοινωνικό μέρισμα. Δηλαδή δεν μένουν αυτά σε ένα γενικό πουγγί, αλλά θέλουμε εδώ αυτά να κατανέμονται και να μετατρέπονται σε κοινωνικό μέρισμα. Εγώ πάνω σε αυτό θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Βορύδη, άκουσα που είπατε ότι η κυβέρνηση έχει την ευθύνη να αναμετρηθεί με τα προβλήματα των πολιτών, τα προβλήματα της καθημερινότητας. Και μάλιστα ότι αυτός είναι και ο μεγαλύτερός σας αντίπαλος. Οπότε η ερώτησή μου είναι, ποια είναι τα πρώτα βήματα τα οποία σκέφτεστε να κάνετε προς αυτή την κατεύθυνση, έτσι ώστε να λυθούν τα προβλήματα και φυσικά όλοι μας να δούμε και καλύτερα. Μέρες. Κοιτάξτε, είναι προφανές ότι ήδη η κυβέρνηση έχει αρχίσει και δουλεύει. Ο Πρωθυπουργός αμέσως μετά την εκλογή κάνει επισκέψεις στα Υπουργεία προκειμένου να συντονιστεί με τους νέους υπουργούς που έχουν όμως λάβει ήδη ένα εντυπωσιακά πλούσιο σχέδιο δράσης. Το σχέδιο δράσης για κάθε Υπουργείο έχει μια συγκεκριμένη στρατηγική στόχευση ανάλογα με το Υπουργείο. Όλες όμως συντονισμένα, να το πω, οι δράσεις κατατείνουν σε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Οι στόχοι μας έχουν διακηρυχθεί, είναι η μεγέθυνση του, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, η μεγέθυνση του εισοδήματος, η αύξηση των μισθών για τους εργαζομένους και οι περαιτέρω φορολογικές ελαφρύνσεις, μιας και μιλάμε για τα οικονομικά. Αλλά βεβαίως αυτά περιλαμβάνουν ακόμα συγκεκριμένες στοχεύσεις που είναι η βελτίωση του επίπεδου της παρεχόμενης δημόσιας υγείας, αποτελεί πολύ συγκεκριμένη στόχευση και δέσμευσή μας, η οποία θα εξελιχθεί μέσα στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Παράλληλα, όλα τα επιτεύγματα και όλα όσα κερδίθηκαν μέσα από τη δράση της πρώτης τετραετίας, όχι απλώς πρέπει να διαφυλαχθούν, αλλά θα σας πω ότι πρέπει να αποτελέσουν, αν θέλετε, να εξελιχθούν περαιτέρω. Μπορεί εδώ κανείς να αναφερθεί στην περιοριστική μεταναστευτική πολιτική. Μπορεί κανείς να αναφερθεί στον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τα θέματα δημόσιας τάξης και ασφάλειας. Μπορεί να αναφερθεί κανείς στα ζητήματα της προστασίας της εθνικής κυριαρχίας και της ενίσχυσης αποτρεπτικής δυνατότητας της χώρας. Όλα αυτά αποτελούν πυλώνες στις δράσεις των Υπουργείων και νομίζω ότι σήμερα ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το Υπουργείο Υγείας που και αυτό ως προτεραιότητα έχει δηλαδή την δική του σημειολογία ως προς τις προτεραιότητες τις οποίες δίνει σήμερα. Δεν θα σας ρωτήσουμε τώρα πότε θα γίνει η προσλήψη στο ΕΣΥ γιατί σε δύο ώρες θα είναι εκεί ο Πρωθυπουργός οπότε λογικά θα τα πει αυτός. Αλλά ακούμε μια φήμη, παύλα πληροφορία τις τελευταίες 24 ώρες την οποία θα θέλαμε αν είστε σε θέση να μας την επιβεβαιώσετε ή να μας τη διαψεύσετε. Ακούμε ότι στη σκέψη της κυβέρνησης είναι ο βασικός μισθός στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα περίπου να έρθουν στα ίσια. Ισχύει αυτό? Είναι μία από τις πρωτοβουλίες που πρόκειται η κυβέρνηση να λάβει το επόμενο χρονικό διάστημα? Κοιτάξτε, δεν μπορώ να μπω σε εξειδικεύσεις γιατί καταλαβαίνω ότι δουλεύουν το ΛΕΠ, το Οικονομικό Επιτελείο. Έχουμε πει για το τι θα κάνουμε με το μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων και επομένως εδώ έχει υπάρξει και μία πρόβλεψη η οποία έχει αποτιμηθεί και κοστολογηθεί. Ενώ δεν νομίζω ότι στην παρούσα φάση έχουμε να πούμε κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο βασικά έχουμε προβλέψει. Mm-hmm. Άρα λέτε ότι είναι κάτι το οποίο είναι μια σκέψη η οποία δουλεύεται αυτή την περίοδο με βάση τα δεδομένα και τους αριθμούς που έχετε δώσει? Όχι. Λέω ότι εκείνο το οποίο έχουμε πει είναι να υλοποιήσουμε, θα υλοποιήσουμε τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις
έτσι όπως αυτές έχουν αποτυπωθεί και κοστολογηθεί. Έχουμε κάνει μια πρόβλεψη για μισό δις κόστος στην αύξηση του μισθολογίου των δημοσίων υπαλλήλων, η οποία υπάρχει από, πρόκειται να επέλθει από 1η-1η του 24, δηλαδή να καταβληθεί. Προφανώς θα έχει νομοθετηθεί νωρίτερα. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, πώς βλέπετε τα όσα διαδραματίζονται το τελευταίο διάστημα στο ΣΥΡΙΖΑ και μετά την παρέτηση φυσικά του κυρίου Αλέξη Τσίπρα, και η ερώτησή μου είναι πώς θα θυμάται η ιστορία τον κύριο Αλέξη Τσίπρα? Κοιτάξτε, θέλω να πω το εξής, γιατί υπάρχει προφανώς όταν κάποιος αποχωρεί, πάντα δημιουργεί ένα κύμα, ας το πω, συμπάθειας, ένα κύμα ότι μια λογική του, εντάξει, τώρα ο άνθρωπος ολοκλήρωσε, δεν έχει κανένα νόημα να συνεχίσουμε να αντιπαραταθέμεθα με τον Αλέξη Τσίπρα, και αυτό ισχύει, σωστό είναι. Νομίζω ότι πλέον, ας το πω, επί του παρόντος, τουλάχιστον δεν ξέρω τι σκέψη έχει στο μυαλό του να κάνει αργότερα, αλλά επί του παρόντος προφανώς αποχωρεί από την ενεργό πολιτική και πηγαίνει στα μετόπισθεν. Επομένως δεν υπάρχει κανένας ειδικός λόγος να συνεχίσει κανείς να αντιπαρατίθεται με τον Αλέξη Τσίπρα. Παρά τα αυτά, επειδή βλέπω μία προσπάθεια έτσι αγιοποιήσεως από ορισμένα μέσα, κυρίως της αριστεράς, να θυμίσω και να πω ότι αυτό το οποίο εμφανίζουν ως υπεύθυνη και ηρωική και σπουδαία στάση, που είναι η ανάληψη της ευθύνης και η αποχώρησή του, να πούμε ότι είναι μία στάση που παραμένει πολιτικά υπολογιστική. Δεν έχει τίποτα το ηρωικό. Ο κ. Τσίπρας, αν παρέμενε σε αυτή τη θέση, θα έπρεπε τον Οκτώβριο να υποστεί την συντριπτική ήττα που θα υποστεί ο ΣΥΡΙΖΑ στις περιφερειακές εκλογές. Επομένως, να συνεχίσει να ητάται. Και αν επέμενε να παραμείνει μετά και από αυτήν την ήττα, θα έπρεπε να προχωρήσει προς τις ευρωεκλογές, όπου εκεί το αποτέλεσμα μπορεί να ήταν εξαιρετικά αρνητικό και δύσκολο για αυτόν. Τι επέλεξε να κάνει? Επέλεξε να αφήσει την ηγεσία του κόμματός του, να το παραδώσει λέγοντας ότι εγώ σας πήρα από το 3, σας πήγα στην κυβέρνηση, σας το παραδίδω στο 17%, για να δούμε λίγο τι μπορείτε να κάνετε εσείς τώρα χωρίς εμένα. Λοιπόν, αυτό όλο είναι ένας πολιτικός χειρισμός. Εγώ δεν λέω ότι έχει κάτι το συγκλονιστικό ως πολιτικός χειρισμός, μου φαίνεται περίπου αυτονόητος, αλλά το να λέμε και κανένα να το παριστάνουμε ότι είναι και κάποια έτσι σπουδαία, ηρωική και υπεύθυνη στάση, ας πούμε, την οποία ένας μεγάλος ηγέτης αναμετρώμενος με την ιστορία και άλλα τέτοια πομπόδι θύματα, ας πούμε, νομίζω ότι δεν χρειάζεται. Είναι ένας υπολογισμός περίπου αυτονόητος τον οποίο κάνει ο κ. Τσίπρας, τον καταλαβαίνω. Εντάξει, μου φαίνεται και αρκετά λογικός. Τι άλλο να έκανε? Έχει υποστεί μία σειρά από ήττες. Προφανώς δεν μπορεί να συνεχίσει να παραμένει σε ένα σπαρασόμενο περιβάλλον όπως αυτό το οποίο διαμορφώνεται στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Αποχωρεί. Νομίζω ότι αυτή η αποτίμηση. Δεν τον συμπαθείτε, μου φαίνεται, κύριε Βορύδη. Δεν τον συμπαθείτε πάρα πολύ. Καθόλου. Του χρεώνει. Καθόλου. Δεν το έκρυψα ποτέ. Αποτελεί πολιτικό μου αντίπαλο και θεωρώ ότι είναι ένας από τους ανθρώπους οι οποίοι έκαναν πάρα πολύ κακό στη χώρα. Θεωρώ ότι η αποτίμηση για την ιστορία για τον κύριο Τσίπρα θα είναι μια εξαιρετικά αρνητική αποτίμηση. Δεν έκανε κάτι θετικό ο κύριος Τσίπρας όλη αυτή την πολιτική του διαδρομή? Πέρα από τα... Η αλήθεια είναι πως ναι. Η αλήθεια είναι πως ναι. Το θετικό του κυρίου Τσίπρα είναι ότι έφερε την αριστερά στην εξουσία, και έτσι αυτό ήταν ένα από τα δύο πράγματα που οδήγησε στην επίγνωση της ελληνικής κοινωνίας και στην συνειδητοποίηση από πλευράς ελληνικής κοινωνίας πάρα πολλών πραγμάτων. Το ένα ήταν η κατάρρευση της χώρας και επομένως μια ολόκληρη μυθοπλασία που συνδέθηκε με τις δυνατότητες και με το πώς πρέπει να πολιτεύεται το πολιτικό σύστημα, περίπου αμέριμνα για πάρα πολλά χρόνια κατέρευσε. Και το δεύτερο ήταν ότι υπάρχει μια μαγική λύση που την έχει αριστερά στην τσέπη της, που αυτή τη μαγική λύση κάποια κακά συμφέροντα, ο καπιταλισμός ή δεν ξέρω ποιος άλλος, η πλουτοκρατία κτλ., δεν τη επέτρεπα να το εφαρμόσει. Ήρθε ο κύριος Τσίπρας στην εξουσία, ευτυχώς κατέρευσε αυτή η μυθολογία. Και μετά από αυτό είναι εκείνο το οποίο, αν θέλετε, μας προσγείωσε όλους, προσγείωσε την ελληνική κοινωνία στην πραγματικότητα πια του διεθνούς περιβάλλοντος, του διεθνούς ανταγωνισμού, της αποτελεσματικότητας, των μεταρρυθμίσεων, της αποτελεσματικής λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, της στήρησης της δημοσιονομικής πειθαρχίας ως μιας βασικής προϋπόθεσης για να έχεις υγιή οικονομικά και να μπορείς να προχωράς. Δηλαδή, άλλαξε σε πολύ μεγάλο βαθμό το παράδειγμα και την αντίληψη
την προσλαμβάνουσες στις οποίες είχε η ελληνική κοινωνία. Το θετικό του κυρίου Τσίπρα είναι ότι συνετέλεσε με την κυβέρνησή του στην κατάρρευση της ιδεολογικής ηγεμονίας της αριστεράς. Μάλιστα. Έχω την εντύπωση ότι αυτό αισθάνεστε... Αυτό είναι σημαντικό. Το κατάφερε. Δεν μπορείτε να το κρύψετε καθόλου. Δεν κάνετε καμία προσπάθεια. Έχω την εντύπωση ότι αισθάνεστε ότι έχουμε περάσει στην περίοδο της ιδεολογικής υπεροπλίας της δεξιάς στη χώρα. Ναι, θα το έλεγα. Πρώτα απ' όλα, εγώ δεν μ' αρέσει να μιλάω τόσο πολύ με αυτούς τους όρους. Είναι όρους που μιλούσατε για την αριστερά, αλλά... γι' αυτό. Ναι, σωστά. Είναι όρους στους οποίους αρέσει και την αριστερά και γι' αυτό τους χρησιμοποιώ. Κοιτάξτε, θα έλεγα το εξής. Εγώ δεν πιστεύω ότι στις ιδεολογικές μάχες, στις μάχες τις αξιακές, στις μάχες τις ηθικές, υπάρχει ένα χρονικό σημείο που μπαίνει τελεία. Θεωρώ ότι αυτές είναι μάχες οι οποίες είναι διαρκείς, είναι αγώνες διαρκείς και επομένως κανείς πρέπει να διατηρεί την εγρήγορσή του. Όμως η αλήθεια είναι ότι προφανώς σε σχέση με το ιδεολογικό πολιτικό περιβάλλον που υπήρχε 15 χρόνια πριν, αυτό στο σημερινό είναι ένα τελείως διαφορετικό ιδεολογικό και πολιτικό περιβάλλον. Για να πω λίγο τι εννοώ με ένα παράδειγμα, εάν σας έλεγα πριν από 15 χρόνια ότι θα μειώσω τους φόρους στις εταιρείες, γιατί αυτό αποτελεί βασικό αναπτυξιακό εργαλείο, γιατί αυτό θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας, γιατί αυτό θα επιταχύνει την οικονομία, γιατί αυτό θα δημιουργήσει μεγέθυνση της οικονομίας, γιατί αυτό θα οδηγήσει αύξηση των μισθών. Συγγνώμη, πριν από 15 χρόνια θα μου λέγατε ότι είμαι πράκτορας του καπιταλισμού, ότι θέλω να πιω το αίμα των εργαζομένων και ότι είμαι ένας πάρα πολύ κακός άνθρωπος. Σήμερα η ίδια η κοινωνία έρχεται και λέει: είναι πολύ σωστή η πολιτική της μειώσης της φορολογίας. Παρακαλούμε, αν μπορείτε και όσο μπορείτε, τηρώντας τη δημοσιονομική πειθαρχία, γιατί δεν μπορούμε να καταρρεύσουμε τα δημόσια οικονομικά, μειώστε τους κι άλλο. Και το έκανε ο Αλέξης Τσίπρας αυτό. Άρα λοιπόν αυτό είναι μια πολύ μεγάλη. Είναι μια πολύ μεγάλη. Και το έκανε ο Αλέξης Τσίπρας αυτό. Από εκεί. Αυτό το έκανε, συνέβαλε πολύ και του χρωστάμε πολλά γι' αυτό ο Αλέξης Τσίπρας. Τα κατάφερε. Μάλιστα. Βοήθησε Μάλιστα. πολύ σε αυτό. Μάλιστα. Στην κατάρρευση του αφηγήματος της αριστεράς. Μάλιστα. Κίνητος να δούμε λίγα τη σχέση τα ελληνοτουρκικά. Να σας πω κάτι. Πάει πρωθυπουργός στο Βίλνιους. Εκεί πέρα θα δει τον κύριο Ερντογάν. Πώς βλέπετε να εξελίσσονται αυτά? Το λέω γιατί ξέρω ότι όλοι ξέρουμε ότι έχετε μια ευαισθησία με τα Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι έχουμε εμείς να πούμε κάτι και να προσθέσουμε κάτι καινούριο σε αυτό που είναι η πάγια θέση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Έρχεται ένα τραπέζι όμως, το οποίο θα πρέπει να κάτσουμε. Ναι. Φαίνεται. Σωστά. Αλλά το τραπέζι έχει συγκεκριμένο μενού, θα μου επιτρέψετε να πω. Έχει συγκεκριμένη ατζέντα. Τίποτα δεν μπορεί να προσθεθεί σε αυτή την ατζέντα. Τα θέματα τα οποία είναι ζητήματα, τα οποία αφορούν, αν θέλετε, τις ελληνοτουρκικές διαφορές, είναι απολύτως προσδιορισμένα. Τίποτε άλλο δεν μπορεί να μπει σε αυτό το τραπέζι. Και η Ελλάδα δεν έχει αλλάξει θέση σε αυτό. Έχει μια σταθερή, διαχρονική, πάγια θέση στην εξωτερική της πολιτική. Τίποτα δεν έχει προσθεθεί, τίποτα δεν έχει αφαιρεθεί. Είναι η γνωστή θέση της Ελλάδος στην εξωτερική πολιτική. Η Τουρκία είναι που έχει να λύσει ζητήματα. Αυτό λέω. Την άλλη πλευρά, πώς την βλέπετε? Είναι που πρέπει να αποφασίσει. Και πώς θα αντιδράσει σε αυτό το οποίο είπατε πριν από λίγο. Εκείνη θα πρέπει να αποφασίσει και πώς θα αντιδράσει. Εσείς πώς βλέπετε ίδια να κινείται από εδώ και στο εξής? Κοιτάξτε, εγώ εκείνο που παρακολουθώ, παραδείγματος χάρη είδα και χθες μία δήλωση του πρόεδρου Ερντογάν, ότι εντάξει, με έναν πιο προσεκτικό τρόπο, δεν έχουμε τώρα την ρητορική οξύτητα την οποία είχαμε τα προηγούμενα 4 χρόνια, εξακολουθεί να παράγει έναν αντιπαραθετικό λόγο. Εντάξει. Τώρα, το σημαντικό εδώ, κατά τη γνώμη μου, είναι να δει η ίδια η Τουρκία και ο ίδιος ο Ερντογάν πώς σκέφτεται τον εαυτό της και πώς σκέφτεται την δική του ηγεσία ο Ερντογάν από εδώ και πέρα, σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε σχέση με το ΝΑΤΟ, σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σε σχέση ευρύτερα με αυτό που λέγεται δυτικός κόσμος. Αυτό είναι η απόφαση που πρέπει να πάρει η Τουρκία. Είδα δηλαδή εχθές μια αναπαραγωγή μιας ρητορικής για τον λευκό άνθρωπο, μια κριτική για τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύεται η Ευρώπη στα ζητήματα, αν θέλετε, του Ισλάμ. Mm-hmm. Εμφανίζει τον εαυτό του ως έναν αρχηγό και υπερασπιστή του Ισλάμ. Τώρα εδώ πρέπει λίγο αυτά να τεθούν και να λυθούν. Σε σχέση με την ταυτότητα της Τουρκίας, αυτό είναι ένα εσωτερικό του ζήτημα, το πώς θέλει να πολιτευτεί. Θέλει να βλέπει τον εαυτό του σαν μια περιφερειακή δύναμη, θέλει να βλέπει τον εαυτό του σαν τον αρχηγό των απανταχού μουσουλμάνων. Μπορεί να τον βλέπει ως θέλει. Αν δεν μας επηρεάζει, μπορεί να τον βλέπει όπως θέλει. Αλλά εδώ φαίνεται ότι το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας στην Τουρκία είναι εδώ. Η Τουρκία μας επηρεάζει. Φυσικά έχει σημασία το πώς βλέπει η Τουρκία τον εαυτό της.
σε πάρα πολλά επίπεδα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν ξανά, λέω, διαφορετικά επίπεδα συζητήσεων με την Τουρκία. Το ένα είναι το διμερές μας, που είναι απολύτως προσδιορισμένο για μας. Mm-hmm. Έτσι, έχουμε πει τι αποτελεί αντικείμενο των διμερών μας συζητήσεων. Εμείς, μάλιστα, θα λέγαμε, και νομίζω το έχει πει κατ' επανάληψη ο Πρωθυπουργός, ότι μπορούμε σε τελευταία ανάλυση να διαφωνούμε και να υπάρχουν ζητήματα διαφωνίας, αυτά τα συγκεκριμένα τα οποία έχουμε πει, αλλά θα μπορούσε να προωθηθεί η θετική ατζέντα στην κατεύθυνση μιας οικοδομήσεως, μιας καλύτερης σχέσης και μιας σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ των χωρών. Η θετική ατζέντα έχει ζητήματα εμπορικά, έχει ζητήματα εμπορικών συνεργασιών, συναλλαγών, ανταλλαγής προϊόντων. Επομένως, υπάρχουν ή ακόμα και θέματα, αν θέλετε, πολιτιστικά. Αλλά υπάρχουν μια σειρά από ζητήματα τα οποία κανείς θα μπορούσε να δει για την προαγωγή του διαλόγου με την Τουρκία. Υπάρχουν και ζητήματα τα οποία προφανώς όχι απλώς δεν έχουν λυθεί, αλλά είναι παγωμένα ή και πάνε άσχημα. Δεν είμαι πολύ σίγουρος θα μιλήσουν για τα πολιτιστικά στο Βίλνιους, αλλά εντάξει, θα το δούμε. Το λέω γιατί έχω αγχωθεί εγώ, είναι 8.30 ώρα, θα σας περιμένουν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ. Να είστε καλά, καλημέρα. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας. Ευχαριστώ.